Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Γεια σας, παιδιά. Είστε καλά? Υγεία έχουμε, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι. Το κείμενο που έχετε αναρτήσει στο διαδίκτυο εκπέμπει ένα σος. Λες και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, διαλύεται, είναι στα πρόθυρα πολύς μεγάλης κρίσης. Τι μηνύματα έχετε εισπράξει, κάτι που δεν βλέπουμε οι υπόλοιποι εντός ομάδας για να είστε τόσο έτσι απόλυτος. Τρελαμένος, όμως ναι, αυτοχαρακτηρίζεστε κιόλας έτσι στην ανάρτηση. Γιατί πήγαμε στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, ήμασταν ούτε καν οι γνωστοί και οι φίλοι, λείπανε κι αυτοί. Ναι. Και δεν είναι η απουσία του κόσμου, η οποία είναι δεδομένη τα τελευταία χρόνια, αλλά αν κάνεις μια πιο προσεκτική ματιά στην ομάδα, εκτός από τα κενά που υπάρχουν σε κέρυες θέσεις στο αγωνιστικό, τα οποία είναι σίγουρο ότι είναι λόγω της οικονομικής αδυναμίας, θα παρατηρήσει ότι δεν έχει διαφήμιση ούτε μπροστά ούτε πίσω στη φανέλα. Και οι χορηγοί, οι οποίοι ήταν τις προηγούμενες χρονιές, δείχνουν ότι δεν θα ακολουθήσουν τη φετινή χρονιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα στο μπάτσε του ΠΑΟΚ. Αν λείψουν αυτά τα λεφτά η χρονιά, παιδιά, δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το Χάρβαρντ ή να έχεις τελειώσει οικονομικά για να το καταλάβεις αυτό. Ναι. Πού είναι ο Αμυρίδης, πού είναι ο Κοντομινάς, πού είναι η Prime, πού είναι ο Βούλης, πού είναι όλοι αυτοί. Δεν μιλάμε για ποσά που με αυτά κινούνταν το μπάσκετ, έτσι. Mm-hmm. Άρα λέτε απουσία κόσμου, τώρα αυτά κύκλος μάλλον είναι, μια λυσίδα είναι, τέλος πάντων ας το πιάσουμε από κάπου, απουσία κόσμου από το γήπεδο, ομάδα που έχει κάποια κενά, ΚΑΕ με μειωμένα έσοδα. Ομάδες... Με πολύ μειωμένα έσοδα, όχι με μειωμένα, με πολύ μειωμένα, τα διαρκείας μας είναι τα μισά από πέρσι. Χορηγή φανέλα μπροστά πίσω λείπουνε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τι είναι, πολύ απλά, δεν χρειάζεται να συζητήσω και το ένα να μιλήσω φέρνει, με κανένα. Το ένα φέρνει το άλλο, ε. Φυσικά το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, ξέρω, το δεις λίγο ψυχρά, μόνο και μόνο με ποιον παίζουμε στο 5, τελειώνει η κουβέντα. Τι να... ασφαλώς. Ήρθε και ο τραυματισμός του Άσου, ήρθε και ο τραυματισμός του Χαραλαμπίδη, που ξανατραυματίστηκε, ενώ ήταν τραυματίας πέρσι, έχασε τη μισή χρονιά τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Χάθηκαν φέτος, ξανατραυματίστηκε. Ξαφνικά δημιουργείται ένα δυσθεώρατο κενό, πώς θα καλυφθεί αυτό. Συν το γεγονός ότι οι αντίπαλοι όλοι έχουν όλοι δυναμώσει. Ναι. Γιατί δυναμώσανε, γιατί βρήκανε μεγάλο μέτοχο. Εμείς δεν βρήκαμε. Εμείς ήμασταν πιο κοντά από όλους να βρούμε μεγάλο μέτοχο. Βρήκαν όλοι οι άλλοι και εμείς μείναμε στον Άσο. Μάλιστα. Πώς θα βγει αυτή η ομάδα? Είμαι σίγουρος ότι πέρα από τους προβληματισμούς που εκφράζετε, έχετε συζητήσει κάποια πράγματα. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα γιατί ξεκινάει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έτσι με αρκετά κενά και προβλήματα? Όχι, δεν έχω συζητήσει με κανένα, κύριε Τσαρμπατζόγλου. Είμαι ένας απλός οπαδός, όπως δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες απλοί οπαδοί του Δικεφάλου. Δεν είναι. Δεν έχω συζητήσει με κανένα, αλλά τα πράγματα φαίνονται. Δεν χρειάζεται. Ποιο να συζητήσω, δεν χρειάζεται να συζητήσω με κανέναν. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στο μπάσκετ. Όχι επειδή έχω περάσει από διοικητικό πόστο, για τον οποιοδήποτε ακολουθεί την ομάδα θα το καταλάβει αυτό. Δεν είναι λίγο φαϊνότερο. Έχετε επαφή, έχετε σχέση με τους παράγοντες ομάδας. Είστε εκεί, κοντά, ναι, πάντα. Έχω, φυσικά, ενδιαφέρεστε, έχω. Το δείχνετε. Το πάνε, το θαυμάζω ατελείωτα και το θαύμαζα και το θαυμάζω. Βλέπω και την προσπάθεια που κάνει. Αυτό τον προβληματισμό της ΚΑΕ, που σίγουρα είναι και δικός μου, η ΚΑΕ δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορεί να τον εξωτερικεύσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κάνει έκκληση στον κόσμο να ψάξει να βρει μια λύση εκ των έσω. Εγώ κάνω αυτό που λέει η ψυχή μου. Λέει η ψυχή μου ότι πρέπει να χτυπήσω σως, χτυπώ σως. 10, 20, 50, 500 ή όσοι ακολουθήσουν. Δεν είναι... Ναι, το μπάσκετ έχει πολύ μεγάλο θέμα. Και τα 500 και τα 500 και τα 300 και τα 100 διαρκές, εγώ θα σας πω, τα λεφτά αυτά θα πιάσουν τόπο. Τον κόσμο τον... δικαιολογείται για αυτό το πολύ μικρό ενδιαφέρον που δείχνει για την ομάδα που κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια τελειώνει με μια υπερήφανη πορεία? Γιατί είναι ένα γεγονός και αυτό, ότι έχουν γίνει υπερβάσεις και αγωνιστικές τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω αν τον δικαιολόγω τον κόσμο. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Εσείς είστε εκεί πάντα. Έχει κάποια δίκαια. Απ' την άλλη, η ΚΑΕ έχει τα δικά της τα δίκαια. Οι καινούργιες γενιές όλες που είναι κάτω από 30 χρονών δεν πήρανε χαρές από τον μπάσκετ. Οι δικές μας γενιές
Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Που πήρανε μεγάλες χαρές. Οι δικές μας γενιές έχουν το θέμα σύγκρισης. Ναι, έχουμε δει τι έχουμε δει ευρωπαϊκά. Πού να δούμε αυτήν την ομάδα, δεν βλέπετε. Τους καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν τους καταλαβαίνω. Τους καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ έμεινα κολλημένος εκεί πέρα. Άλλοι ξεκόλλησαν. Δύσκολα ανεβαίνουν προς το παλατάκι. Δεν ξέρω τι να πω. Οι καινούργιες γενιές δεν έζησαν τον Πάνε να παίζει με τρία νούμερο μεγαλύτερο παπούτσι και με πέντε νέσεις για να μπει να παίξει τα παιχνίδια και να βάζει 40. Στη μέση. Τι να πω τώρα. Τους δικαιολογώ, ναι, τον δικαιολογώ τον κόσμο γενικώς, τον δικαιολογώ. Απ' την άλλη δεν μπορεί ολόκληρος ΠΑΟΚ να μην μπορεί να μαζέψει, να κάνει τα 1500 διαρκείας που κάναμε πέρσι και να έχει 700. Εγώ δεν το δικαιολογώ αυτό. Πάρε το διαρκείας, έλα σε 5 παιχνίδια, αλλά βοήθατε τον μπάσκετ. Το μπάσκετ που ήταν κάποτε μπάσκετ και τώρα το κάναμε μπασκετάκι. Ακόμα και μεταξύ μας που μιλάμε μπασκετάκι το αποκαλούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλο μέτοχο, είναι από τις πολύ λίγες ομάδες. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα στην Α1 που δεν έχει μεγάλο μέτοχο και έχει διοίκηση πρωτοδικείου. Mm-hmm. Πώς θα πορευτεί? Βάλω ότι πληρώνει και τα παλιά, καλά αν δεν πληρώνει τα παλιά. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πληρώνει απίστευτα πράγματα από τα παλιά αυτή η διοίκηση που δεν τα έκανε. Αυτή τα βρήκε. Ναι. Καταλαβαίνω ότι εκφράζεται πολλά ερωτηματικά. Δεν κατηγορείτε κάποιον, αλλά μαζί του κατηγορείτε και όλους. Είναι πολύ και κατανοητό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι. Όσοι έχουμε ανακατευτεί με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, μικροί, περισσότεροι, λιγότεροι, όλοι έχουμε μια ευθύνη. Και ναι. Ομίλω, δεν είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλώς κάνω μια περιγραφή της κατάστασης. Δεν είναι. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Έκανε τελικά κακό αυτή η προσδοκία του καλοκαιριού ότι θα μπει ο Σαββίδης, άρα ένας εφησυχασμός από όλους, και την τελική του απόφαση μήπως δημιούργησε πιο μεγάλο πρόβλημα? Και εγώ, όπως και ο περισσότερος κόσμος του ΠΑΟΚ, εισέπραξε μια βεβαιότητα από την ΚΑΕ ότι είναι θέμα χρόνου να μπει ο μεγαλόμετρος του ποδοσφαίρου. Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός και όταν αυτό δεν έγινε, πιστεύω ότι ήρθε ο προβληματισμός και τους πήρε λίγο από κάτω. Έτσι πιστεύω. Ότι τους πήρε λίγο από κάτω. Αλλιώς τα περίμεναν, αλλιώς τα βρήκανε, δυναμώσανε και πάρα πολλοί άλλοι. Έχει ανοίξει πολύ ψαλίδα τώρα. Mm-hmm. Έχει ανοίξει πολύ. Την άλλη, όχι την άλλη, μα το Σάββατο παίζουμε στο Παλέ. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, πολύ δεν είναι. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, έτσι. Ναι. Και όλα. Ψαλίδα τώρα αγωνιστικά. Αν πάρουμε ένα πεντάρι τώρα, εντάξει, δεν με τρομάζει κανείς. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε άλλα θέματα. Άμα θα πάρουμε ένα πεντάρι. Ναι. Άμα δεν πάρουμε, σφίξαμε. Και με το πρόβλημα που έχουμε και στον Άσο, Τσόχλας είναι τραυματίας. Θα παίξει ο Χάτσετ που έχει δύο μέρες. Δύσκολα. Και όλα αυτά στη χρονιά όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη θετική είδηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η επιστροφή του Βασιλιάδη. Πολύ μεγάλη είδηση. Μεγάλος παίκτης που είναι κρίμα και για αυτό το παιδί, δηλαδή που ήρθε στην ομάδα της καρδιάς του που την αγαπάει από μικρό παιδί, όπως και για τους άλλους παίκτες που έρχονται να παίζουν μπροστά σε, και σε 200 άτομα, δεν είναι ρε παιδιά, ξέρω και εγώ, δεν είναι και το παίζουμε και σε πολύ μεγάλο γήπεδο. Τι να πω, είναι τρομακτικά άδειες οι κερκίδες, βλέπεις και τρομάζεις, λες τι γίνεται. Ναι. Τις προάλλες είχα μια συζήτηση με τον κύριο Φραγκούλη στο γήπεδο, καθόμασταν μαζί. Mm-hmm. Παγωμένος ήταν και αυτός, λέει τι γίνεται. Όλοι αναρωτιούνται τι γίνεται. Ναι, η εικόνα είναι σοκαριστική. Στο ναι, είναι σοκαριστική. Με το ρεύμα είναι σοκαριστική. Είναι σοκαριστική η εικόνα, σοκαριστική. Παίζουμε αύριο με τους Ούγγρους στις 7 το απόγευμα. Και φοβάσαι να μπεις να δεις τι θα δεις στην κερκίδα. Ακριβώς. Μα δεν έρχονται και αυτοί που ερχόντουσαν, ας πούμε, πέρσι. Τα διαρκεία σας λέω είναι στα μισά. Και κάνουμε τώρα μια προσπάθεια, πέντε φίλοι, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να χτυπήσουμε λίγο στο φιλότιμο τον ΠΑΟΚ, να του πούμε, ξέρεις, 100 ευρώ έκανε το διαρκείας, πάνε πάρ' το καταραμένο, βοήθα το λίγο τον μπάσκετ, μην το αφήνεις. Αυτό που γράφεται είναι ότι με 500 διαρκείας τουλάχιστον θα κινηθεί το σύστημα, θα αλλάξει η εικόνα του γηπέδου, μπορεί να αλλάξουν αρκετά, έστω με 500 διαρκείας. Ναι, γιατί στο μπάσκετ, παιδιά, τα λεφτά δεν είναι, τα ποσά είναι μικρά και με τα λίγα τα λεφτά μπορείς να πορευτείς. Μπορείς να κάνεις ένα συμβόλαιο, να φέρεις κάποιον να δώσει μια προκαταβολή, να πατήσεις λίγο, να στερεώσεις λίγο. Δεν είναι ποδόσφαιρο που αυτά τα λεφτά δεν είναι ούτε για να πλένεις τις κάλτσες των παικτών. Ναι. Στο μπάσκετ το κάθε ένα ευρώ πιάνει τόπο, τα 100 ευρώ πιάνουν τόπο. Και αυτή η διοίκηση έχει δείξει ότι προσπαθείτε αυτά τα λεφτά να πιάσουν τόπο πραγματικά. Δεν θέλετε να χρεώσει, εύκολο είναι, ξέρετε. Κάνουμε μια διοίκηση εμείς οι πέντε, πάμε αγοράζουμε πέντε παίκτες καλούς, μπράβο, τα πάμε πάρα πολύ καλά, καταπληκτικά, όλοι χαίρονται.
πώς θα πληρωθούν μετά. Και σε ένα χρόνο πώς θα βγει η χρονιά. Σε 2-3 μήνες θα έρθουν τα προβλήματα. Πού είναι τα λεφτά. Αν δεν βγει η εξίσωση, πόσα μέσα θα βάλουμε την ομάδα. Αυτή η διοίκηση δεν προσπαθεί να το κάνει αυτό. Προσπαθεί να πορευτεί σύμφωνα με τα έσοδα. Μα τα έσοδα είναι αποδεδειγμένα μειωμένα φέτος. Mm-hmm. Δεν είναι οι 300 του ΠΑΟΚ. Εγώ κάνω και μέσω του ραδιοφώνου σε μια έκκληση. Όποιος μπορεί να πάει να πάρει διαρκείας, να μπει στους 300 του ΠΑΟΚ, αν είναι λίγο καλύτερα και είναι επιχειρηματίες, να την βοηθήσει την ομάδα. Να έρθει στο γήπεδο ακόμα με εισιτήριο. Μπορεί κάποιος να μην έχει τα 100 ευρώ να τα δώσει. Να έρθει στο γήπεδο με το εισιτήριο. Δεν είναι. Την ομάδα πρέπει να βοηθήσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι δικός μας. Εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα είναι δικιά μας. Του ανώνυμου. Του οπαδού του ανώνυμου είναι η ομάδα. Ούτε του επώνυμου, ούτε του διοικητικού, ούτε του Ιβάν, ούτε του Κατσαρί, ούτε του Πρέλεπτς. Του ανώνυμου οπαδού είναι η ομάδα. Αυτός χαίρεται, αυτός πονάει. 10-100 φορές πιο πολύ από τον οποιοδήποτε επώνυμο, τον παίκτη, τον προπονητή. Αν ο ανώνυμος δεν έρχεται, χάνει και το νόημά του. Έτσι λέω εγώ. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί κυριαρχεί που και που η αίσθηση από μερικούς απογοητευμένους ότι τι κάνει αυτή η διοίκηση, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει το άλλο, γιατί δεν βάζει λεφτά. Φτάσαμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι πρέπει, είναι υποχρεωμένοι να βάλουν και λεφτά. Δεν είναι διοίκηση πρωτοδικείου, δεν μπορεί να βάλει λεφτά. Κάποιες ταμιακές μικρές διευκολύνσεις κάνει, πιστεύω. Κάνει για να ξεφεύγει από τους κοπέλους που τις φορολογικές ενημερώτες, τη θεώρηση των εισιτηρίων, όλα αυτά. Δεν είμαι μέσα στα πράγματα, έχω καιρό που παραιτήθηκα, αλλά ξέρω τα παιδιά. Προσπαθούν, δεν είναι. Εντάξει, οι ιδέες έχουμε όλοι μας και όλοι έχουμε και προσδοκίες και ιδέες και χιλιάδες είναι οι ιδέες. Και εγώ έχω χίλιες ιδέες. Όταν όμως πας να διοικήσεις, βλέπεις ότι περισσότερες από αυτές είναι ανεφάρμοστες. Από τη μία, σκέφτομαι, κύριε Πανάκα, ότι είναι ίσως οι πιο επιτυχημένοι στον χώρο του μπάσκετ, γιατί πληρώνουν 2-3 ομάδες, έχουν αγωνιστική επιτυχία. Και απ' την άλλη, λέω, μα πώς είναι δυνατόν τελικά να είναι και οι μόνοι που δεν έχουν προσελκύσει κάποιον επενδυτή. Είναι προβληματισμοί. Προβληματισμοί για όλους μας είναι και για μένα. Είναι. Μόνο οι ίδιοι μπορούν να το απαντήσουν αυτό. Πιστεύω ότι θεώρησαν ότι είναι κοντά στον κύριο Σαββίδη, δεν ξέρω τι λέχτηκε, δεν ήμουν σε συζητήσεις, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Πώς χάλασε αυτή η δουλειά, μόνο εκείνοι μπορούν να μας το πούνε, η πλευρά του μεγαλομετόχου. Mm-hmm. Φαινόταν πάντως, εφόσον είχαν γίνει όλοι οι σχετικοί έλεγχοι, τα οικονομικά, τα πάντα όλα, ότι ήταν μισό βήμα. Πώς το μισό βήμα τώρα έγινε χιλιόμετρα, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Μάλιστα. Πάντως εσείς προτείνετε ότι με μια ομαδική προσπάθεια κάποιων εκατοντάδων παοξίδων μπορεί να αλλάξει αρκετά και η εικόνα του γηπέδου, η εικόνα της ομάδας, η εικόνα των οικονομικών. Ο καθένας μας κάτι μπορεί να κάνει. Επικοινώνησα σήμερα με την ΚΑΕ, τα διαρκείας λήγανε το Σάββατο. Παρακάλεσε εκεί πέρα τα παιδιά να κρατήσουμε τα διαρκείας ακόμα μια εβδομάδα μέχρι το επόμενο Σάββατο. Ναι. Όσα δώσουμε, 200, 300, 500, 100, 10, όσα δώσουμε. Ο καθένας κάτι μπορεί να κάνει, να πάρει το εισιτήριο να πάει στο γήπεδο, να πάρει ένα διαρκείας, να πάνε δύο φίλοι ένα διαρκείας. Δεν μπορώ να πηγαίνω γιατί τα Σάββατα δουλεύω. Εντάξει, πάρ' το με ένα φίλο σου, να πας όποτε παίζουμε Κυριακή. Υπάρχουν λύσεις. Θέληση φτάνει να υπάρχει. Ναι. Αν υπάρχει θέληση, λύσεις θα βρεθούν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που σας ακούσαμε. Έχετε πάντα επιχειρήματα να στηρίξετε αυτό που λέτε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Να είναι όλοι καλά. Να είναι όλο ο κόσμος καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.